Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ για ακόμη ένα βίντεο. Είμαι ο Greek Zera της καρδιάς σας. Είμαστε εδώ για να δούμε ένα ακόμη προϊόν το οποίο έχω πάρει. Το βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Βέβαια είναι η προηγούμενη σειρά, δεν είναι η τελευταία και είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι δηλαδή ένα ηχείο από την Sony. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε να το δούμε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, το ξαναλέω, είναι η προηγούμενη σειρά, δεν είναι η τελευταία. Γιατί η τελευταία σειρά των ηχείων της Sony, τα φορητά ηχεία, είναι τα ULT, νομίζω είναι από το Ultimate. Αυτό λοιπόν είναι το Sony SRSXE300. Αυτό εδώ πέρα υπολογίζεται ότι είναι μια ολόκληρη σειρά ηχείων που είναι το XE300. Εγώ το ανοίγω παράλληλα. Τα βλέπετε, είναι αυτά από εδώ πέρα. Είναι λοιπόν μια σειρά ηχείων, το XE300, που νομίζω είναι το πιο μεγάλο τους. Το XE200 και πρέπει να έχει και ακόμη ένα XE κάτι. Ένα καλώδιο εδώ πέρα το οποίο είναι μαύρο USB-C. Αυτό δεν φαίνεται μεγάλο καλώδιο, δείτε το. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δείτε το και μπροστά σε μένα. Άρα είναι καθαρά και μόνο για να μπορέσουμε να το φορτίζουμε και να το έχουμε ίσως κάπου κοντά σε μία μπρίζα εφόσον θέλουμε να το έχουμε συνεχόμενα στο ρεύμα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το ηχείο ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική γραμμή με τα προηγούμενα ηχεία, δηλαδή τα SRSXE22-23 νομίζω. Εδώ πέρα είναι αυτό, το ηχείο είναι εδώ πέρα μέσα έτσι, δεν είχε κάποια ταινία ασφαλείας ή οτιδήποτε. Το ανοίγουμε, το βγάζουμε. Το κουτί δεν έχει κάτι άλλο μέσα, οπότε λοιπόν ερχόμαστε εδώ πέρα. Το πήρα αυτό το ηχείο γιατί πάντα πρέπει να σας λέω και την πάντα. Συνήθως σας λέω την αιτία για την οποία αγοράστηκε. Αυτό λοιπόν το ηχείο το πήρα γιατί εδώ που βρίσκομαι θέλω να αντικαταστήσω το ηχείο το μπλε, το παλιό το ηχείο που το αντικατέστησα με το SRS22, κάτι τέτοιο, σας το είχα δείξει σε άλλο βίντεο. Θα σας το βάλω για να το δείτε. Οπότε λοιπόν το αγόρασα και αγοράστηκε επίσης γιατί έχει εδώ πέρα πίσω που είναι το κάλυμα με την θύρα φόρτισης, έχει USB-C, ενώ το άλλο το ηχείο είχε micro USB αν θυμάμαι καλά. Είναι η μοναδική θύρα την οποία έχει, το ηχείο δεν έχει κάποια άλλη θύρα, έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο όπως βλέπετε. Άμα το δείτε από πάνω, δείτε το δηλαδή έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι λίγο σαν πεντάγωνο. Γενικότερα έχει λίγο διαφορετικό σχήμα, μπορεί να σταθεί σαφώς και όρθιο, αλλά μπορεί να σταθεί και οριζόντιο. Έχει εδώ πέρα από πάνω το αυτοκόλλητο που γράφει XE300 Line Shape Diffuser IP67 Hands Free και 24 ώρες μέγιστη διάρκεια μπαταρίας. Είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, έχω πάρει εδώ πέρα το κινητό για να μπορέσω να τα βλέπω όλα. Και αυτό το ηχείο έχει τις μονάδες αναπαραγωγής ήχου, οι οποίες σύμφωνα με τη Sony ονομάζονται σαν X-Balanced Speaker Unit. Το X-Balanced Speaker Unit είναι ουσιαστικά ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται το διάφραγμα στις μονάδες ήχου, γιατί συνήθως το διάφραγμα είναι στρογγυλό. Εδώ πέρα, σύμφωνα με την Sony, περιλαμβάνει ένα μη κυκλικό διάφραγμα και αυτό θεωρητικά ασκεί μεγαλύτερη πίεση ούτως ώστε να μπορεί να παράγεται ο ήχος. Θεωρητικά δηλαδή αυξάνει την πίεση και μειώνει την παραμόρφωση του ήχου, ενώ επίσης σύμφωνα με τη σελίδα της Sony παράγεται πιο καθαρός ήχος και ευρύτερο ηχητικό πεδίο. Σε σχόλια που έχω διαβάσει στο ίντερνετ λένε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ηχείο σε γενικές γραμμές. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όντως είναι ένα πάρα πολύ καλό ηχείο σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, αν το έχεις κάθετα, επειδή έχει δύο ηχεία, έχει ένα ηχείο εδώ και ένα ηχείο εδώ. Αν το έχεις κάθετα, είναι σαν να χάνεις το στέρεο της κατάστασης, γιατί μέσα από την εφαρμογή της Sony, αυτά εδώ πέρα μπορούν να λειτουργήσουν και το έχει και εδώ από πίσω, με δύο εφαρμογές. Η μία εφαρμογή είναι το Music Center και η άλλη είναι το Fiestable. Το Fiestable δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Το Music Center είναι αυτό που δοκιμάζω όλα τα χρόνια. Μέσα από εκεί μπορούμε να ρυθμίσουμε το ηχείο, τι μπάσο θέλουμε να έχει, τι τρέμπλ θέλουμε να έχει, γενικότερα όλα αυτά. Και μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θέλουμε να βγάζει στέρεο ήχο ή μόνο ήχο. Οπότε αν το έχετε κάθετα, είναι σαν να χάνετε το στερεοφωνικό. Αν το βάλετε οριζόντια, θεωρητικά επανέρχεται το στέρεο, απλά γιατί τα ηχεία είναι δεξιά-αριστερά και όχι πάνω-κάτω. Επίσης, το συγκεκριμένο το ηχείο διαθέτει διαχυτή γραμμικού σχήματος. Διαχυτής γραμμικού σχήματος σημαίνει πως τα ηχεία είναι εδώ και εδώ και αυτό, το πλαστικό δηλαδή που βλέπετε να έχει το ηχείο από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά, ουσιαστικά αλλάζει την κατεύθυνση με την οποία βγαίνει ο ήχος. Ο ήχος εδώ δεν βγαίνει έτσι, οπότε διαχέεται διαφορετικά,
είναι λίγο πιο κατευθυντικός, οπότε διαχέεται ίσως λόγω της συγκεκριμένης συνθήκης λίγο πιο μακριά ή ακόμη και λίγο πιο έντονα. Σύμφωνα με τη Sony, πάλι από τη σελίδα της γυρνάει και λέει ότι ο διαχειριστής γραμμικού σχήματος βοηθάει τον ήχο να φτάσει πιο μακριά. Και αυτό το λέει γιατί συγκεντρώνεται και καλά περισσότερη ενέργεια από το κέντρο του κόνου και ο ήχος βγαίνει μέσω ενός στενού ανοίγματος. Επίσης έχει πάρα πολύ καλό μπάσο όσον αφορά το ηχείο, γιατί έχει δύο παθητικούς πομπούς, ένας από πάνω και ένας από κάτω. Ενώ επίσης είναι αδιάβροχο, το είπαμε και πριν ότι είναι IP67. Και φυσικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να κάνουμε κλήσεις και να μιλάμε από εδώ πέρα κανονικότατα. Είναι μια λειτουργία την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω την ποιότητα του ήχου, δηλαδή το πώς σας ακούει ο άλλος, γιατί εσείς θα ακούτε OK. Έχει πολύ καλή μπαταρία, όσον αφορά το συγκεκριμένο με μια φόρτιση μπορεί να βγάλει μέχρι 24 ώρες λειτουργίας, δηλαδή μπορεί να μας βγάλει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι υποσυνθήκες, δηλαδή πρέπει να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να είναι ενεργοποιημένη ή επενεργοποιημένη μια συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με τη Sony δηλαδή. Εδώ πέρα γυρνάει και λέει ότι 24 ώρες λειτουργούν εφόσον έχουμε ενεργό το ambient noise sensing, το οποίο δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το πράγμα. Και γυρνάει και λέει ότι το συγκεκριμένο μπορεί να φορτίσει και γρήγορα, με την έννοια ότι αν το θέλετε και πρέπει να φύγετε, μπορείτε να το φορτίσετε ένα δεκάλεπτο και να σας δώσει περίπου 70 λεπτά λειτουργίας. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει γιατί εγώ τους άλλους το φορτίζω πλήρως, αλλά υπάρχει και αυτό σαν πληροφορία. Έχει μια λειτουργία όσον αφορά τη χρήση του για κλήσεις, το echo cancelling, ενώ επίσης μπορούμε, σύμφωνα με τα κουμπιά που έχει εδώ πέρα, ενώ μιλάμε, να πατήσουμε το συγκεκριμένο το κουμπί. Αυτό εδώ πέρα το κουμπί δείχνει ένα μικρόφωνο, το οποίο έχει και μια γραμμή από πάνω. Αυτό μας κλείνει το μικρόφωνο μας για να μην μας ακούνε όταν μιλάμε. Γενικότερα τα κουμπιά που έχει εδώ πέρα επάνω, γιατί δεν σας τα έχω δείξει καθόλου, είναι το άνοιξε-κλείσε, έχει ένα charge που ουσιαστικά απλά μας δείχνει ότι φορτίζει το συγκεκριμένο, ακριβώς από κάτω έχει ένα εικονίδιο του Bluetooth, τα βλέπετε λοιπόν όλα αυτά εδώ πέρα, έχει ένα εικονίδιο του Bluetooth, το συγκεκριμένο ανάβει σταθερά όταν η συσκευή μας φορτίσει, συνδεθεί με το κινητό μας. Ενώ αν θέλουμε να το βάλουμε στη διαδικασία αναζήτησης για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με άλλη συσκευή, το κρατάμε αυτό σταθερά πατημένο. Ακριβώς από κάτω έχει το play, pause, όπως επίσης το σταμάτα ξεκίνα στις κλήσεις για να απαντήσετε ή να κλείσετε μια κλήση. Έχει συν, έχει πλην που είναι για τον ήχο. Έχει το battery που από κάτω γράφει stamina. Αυτό είναι από ό,τι καταλαβαίνω για να μπορούμε να κάνουμε την μπαταρία να κρατήσει λίγο παραπάνω, ενώ μετά από κάτω το τελευταίο είναι το κουμπί αυτό που κλείνει το μικρόφωνο. Το ηχείο έρχεται επίσης με τις λειτουργίες Party Connect και Stereo Pair. Το Party Connect είναι μια λειτουργία κατά την οποία συνδέουμε πολλά ηχεία μαζί, νομίζω είναι μέχρι 100, δεν είμαι σίγουρος, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, εάν είμαστε σε έναν χώρο που κάνουμε κάποιο party, εάν είμαστε σε έναν χώρο μεγαλύτερο τον οποίο θέλουμε να καλύψουμε και έχουμε πολλά τέτοια. Το Party Connect δεν λειτουργεί μόνο με αυτά, δηλαδή δεν λειτουργεί μόνο με το XE300 ή τη σειρά XE200-100 αντίστοιχα. Μπορούμε να το λειτουργήσουμε και με το SRS-X22, το προηγούμενο το ηχείο που έχω, και θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει και με το παλιό το ηχείο το οποίο έχω. Εγώ προσωπικά που έχω προσπαθήσει δεν το έχω καταφέρει το συγκεκριμένο να το κάνω. Σε κάθε περίπτωση έρχεται με αυτή τη λειτουργία. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το κάνω γιατί ενώ βλέπω τα ηχεία μέσα από την εφαρμογή δεν μου κάνει τη σύνδεση. Έχει χαθεί το connection που λέμε και τώρα τελευταία στα τραγούδια. Άρα λοιπόν έρχεται με αυτό και έρχεται και με το, πώς το είπαμε το άλλο, με το stereo mode, πώς το λέει, με το stereo pair. Το stereo pair σημαίνει ότι συνδέουμε δύο ηχεία μαζί, σε περίπτωση που έχουμε τύπου κάποια τηλεόραση και δεν έχουμε κάποιο home cinema ή οτιδήποτε, μπορούμε να συνδέσουμε δύο ηχεία, ένα δεξιά, ένα αριστερά, και να μας κάνουν το ρόλο της ηχομπάρας. Άρα λοιπόν λειτουργεί και με αυτό. Όσον αφορά το μέγεθος του ηχείου και το βλέπουμε μέσα από τη σελίδα, μιλάμε για 105 χιλιοστά επί 2,38 επί 119. Το βλέπετε ότι δεν είναι πολύ μικρό για να μπορούμε να το κουβαλάμε. Το βάρος του είναι 1,2 κιλά, 1,3 κιλά. Είναι 1,3 κιλά. Γενικότερα δεν σας διευκολύνει πάρα πολύ. Είναι καλό να το πάρετε κάπου, αλλά να το αφήσετε. Δεν βολεύει πάρα πολύ για να το έχετε στο χέρι. Μετά από κάποια στιγμή θα σας κουράσει. Έρχεται με Bluetooth 5,2 και φυσικά επειδή μιλάμε για Sony, μιλάμε για υποστήριξη κωδικοποιητών SBC, AAC και LDAC. Άρα δηλαδή μιλάμε και για το θεωρητικό high resolution audio στον ασύρματο ήχο. Επίσης έρχεται με DSEE, πώς το λέει η Sony. Το DSEE είναι μια τεχνολογία της Sony η οποία βελτιώνει την ποιότητα του τραγουδιού εφόσον το τραγούδι δεν είναι ποιοτικά σε φάση high resolution. Προσθέτει και καλά κάποια beat και το κάνει λίγο πιο καθαρό. Εντάξει, okay, δεν είναι κάτι το οποίο θα το καταλάβουμε απόλυτα. Έρχεται με USB-C και φυσικά έρχεται σε διαφορετικά χρώματα. Έρχεται σε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το συγκεκριμένο είναι το γκρι,
ή τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω ότι έχει σαν όνομα το συγκεκριμένο χρώμα, έρχεται σε μαύρο και έρχεται και σε μπλε. Το μπλε νομίζω ότι είναι το ίδιο χρώμα με το προηγούμενο ηχείο το οποίο είχα. Το οποίο ηχείο δεν έχω και εδώ πέρα κοντά μου για να μπορέσω να σας το δείξω. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Sony SRS-XE300, είμαι ο Greek Gear της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, like και share φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες όσον αφορά το ηχείο, δεν σας το βάζω να το ακούσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο ηχείο τον οποίο να μην χτυπήσει στα πνευματικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση όμως εσείς μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλιά σας ό,τι θέλετε, θα μπορέσουμε να το κοιτάξουμε και να το δούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!